Για να δούμε τον κύριο Λαφαζάνη. Κάτσε. Με αυτά και με τούτο δεν του πείτε τα χειρόμετρα του Δημητρό. Ναι, περίμενε με καλημέρα, καλημέρα. Έλα Μαρία. Είμαι αισιόδοξο. Αλλά μετά θα τα πούμε. Βεβαίω. Να ψηφίσουμε. Μόλις έφτασε λοιπόν ο κύριος Λαφαζάνη, ήρθε εδώ. Πώς είπατε? Πώς είπατε? Τώρα πάμε να ψηφίσουμε για να είμαστε αισιόδοξοι. Μάλλον εγώ έπρεπε να ρωτήσω τι είπατε. Εντάξει. Μάλιστα. Έχει φτάσει λοιπόν ο κύριος Λαφαζάνης εδώ στο 5ο Γενικό Λύκειο. Θα ψηφίσει στο 196 εκλογικό τμήμα. Εκεί όπου είναι 612 εγγεγραμμένοι. Τον ακολουθούμε και εμείς όπως βλέπετε και οι άλλοι συνάδελφοι. Λοιπόν, έχει ορισμένους οπαδούς του εκεί, μαζί έχει, του. Έχουν έρθει και αρκετοί οπαδοί. Χειροκρότησαν όταν βγήκε από το αυτοκίνητο ο κύριος Λαφαζάνη. Θα αρχίσει το εκλογικό του δικαίωμα και μετά θα κάνει και την δήλωσή του. Έκανε και ο Λαφαζάνης τον αγώνα του. Ξεκίνησε με αισιοδοξία. Οπα. Για να δούμε. Για να δούμε. Επαναλαμβάνει παντού πάντως στις συνεντεύξεις και τα λοιπά, δεν είμαστε αρχηγικό κόμμα, είμαστε συλλογικό κόμμα. Εντάξει, είναι μεγάλο στοίχημα για τον Λαφαζάνη. Ήταν κορυφαία η απόφαση που πήρε, είχε πάρα πολύ λίγο χρόνο για να οργανωθεί. Θα δούμε τώρα από το αποτέλεσμα αν θα το δικαιώσει ή όχι. Μονίμως όταν τους ρωτάς λέει ούτε γραφεία δεν έχουν προλάβει να πάρουν, να φτιάξουν. Εντάξει. Το ξέρε όμως. Δεν το ξέρε. Ναι, αλλά άμα έχει αρχίσει να νοικιάζει γραφεία νωρίτερα, για να δεις. Είναι πραγματικά γρίφος το ποσοστό που θα πάρει σήμερα η Λαϊκή Ενότητα. Και συνδέεται άμεσα με τα γενικότερα ποσοστά, έτσι ακριβώς. Με τις εξελίξεις κυβερνητικές. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε Γιώργο, αυτό. Πάει ο άλλος, οποιοσδήποτε, ανάτος, είχε γρήγορα. Το είχε έτοιμο. Αρχηγός και ψάχνει το ψηφοδέλτιο. Άμα το είχε έτοιμο στη τσέπη, στο ΚΚΕ τα κάνουν αυτά, ναι. Όσοι προέρχονται από το ΚΚΕ μάλλον, ναι. Δεν περιμένουν να το βρουν από το... Έτσι. Το όχι θα νικήσει, όχι μνημόνια. Όπα. Αυτός που φωνάζει τι είναι μας. Είναι οπαδός. Είναι λίγο φάουλ όμως αυτό τώρα. Μέσα στο εκλογικό τμήμα να φωνάζεις όχι στα μνημόνια, λες απ' έξω και φώναξε τι θες. Λοιπόν, περιμένουμε, θα κάνει κάποια δήλωση φυσικά ο... Ναι. Δεν έχουν αυτές τις εκλογές αυτό το ταβαντούρι που είχαν οι παλιότερες. Να έχει σημαία, να έχει βομολογία, να έχει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Το βαλκανικό. Εδώ και πολύ. Αυτό το ευρωπαϊκό με σκοτώνει. Μαχαιριά είναι. Γιατί δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, όχι. Μ' αρέσει μετά που κάνεις κηρύγματα ότι πρέπει να γίνουμε πολιτισμένοι. Άλλο. Αυτό είναι πολιτισμός. Όχι σε αυτό. Τι ήθελες τώρα εσύ, να είναι 50 και να γιατί κράζουν. Γιατί έχει κάνει ποτέ κήρυγμα για να είναι πολιτισμένοι, αυτός ο πρωτόγονος. Γιατί. Δεν είναι πρωτόγονος. Να μας λείπουν για αυτού του πολιτισμένους. Και απ' την άλλη θέλει σημαίες, κλάξον τώρα. Θέλω, βέβαια. Πώς τους λένε αυτά τις ροκάνες. Άσε. Τα ταρατατζούμ. Μια χαρά είμαστε. Κοίταξε τον άνθρωπο ήρεμος. Εντάξει, ήρεμος είναι, δεν υπάρχουν, δεν είναι... Μια χαρά. Ελάτε, παιδιά. Οι υποψήφοι είναι από πίσω, ε. Οι υποψήφοι. Κύριε Λαφαζάνη, είμαστε έτοιμοι. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Για μας, προτεραιότητα σε αυτές τις εκλογές έχει η νεολαία της πατρίδας μας. Η νεολαία καλείται σήμερα να πει ένα μεγάλο όχι στην αποχή από τις κάλπες, στην απογοήτευση, στο όλοι το ίδιο είναι. Γιατί και τα τρία αυτά οδηγούν και φέρνουν μνημόνια και λιτότητα. Σήμερα καλούμαστε όλοι να πούμε ένα μεγάλο όχι ξανά και στα μνημόνια και στη λιτότητα. Για να μην ξενιτεύονται οι νέοι και οι νέες μας, για να επιβιώσουν, για να μπορούν να βρουν δουλειά στον τόπο μας, στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ.